Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε, που κάποιοι θα έλεγαν... Μάγος. Απ' το στόμα μου το πήρες. Όχι, άλλο εννοούσα. Και ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με το Match Combo του Στοίχημαν. Τώρα συνδυάζεις διαφορετικές επιλογές του ίδιου αγώνα σε ένα στοίχημα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Μποτεάκ, καλή πάσα, πάει να γίνει ευκαιρία για την Ομόνια, η πρώτη στο παιχνίδι, υπάρχει ένα μπλέξιμο, το shoot goal, αλλά είναι πάνω το Σημεάκι, από τον πρώτο βοηθό. Πάμε να δούμε σιγά σιγά. Ήταν εκτεθειμένος ο Χαραλάμπους, έγινε κόντρα φυσικά εκεί, αλλά βλέπουμε ξανά την φάση εκεί που ήταν ο κυρωθέν goal. Από τον παίκτη της Ομόνιας χτύπησε και πήγε. Βαλεριάνος κάνει τη βαθιά παλιά για τον Βα που βάζει μπάλα με το κεφάλι κάτω. Είναι πέναρτη και το σφυρίζει ο Λούκας Σωτηρίου. Από αυτή την παλιά, κοιτάξτε, από την ώρα που έφτασε πρώτος την μπάλα, την άγγιξε με το κεφάλι, την έβαλε πιο αριστερά για να μπορεί να πάει αυτός πρώτος να την ελέγξει. Δεν ήλεγξε την έξοδό του ο Φαμπιάνο που πέφτει και πιάνει καθαρά τα πόδια του Βά και είναι πέναρτη και σωστά σφυρίχθηκε από τον Λούκα Σωτηρίου. Φεύγει από κανονική θέση ο Βά, βλέπετε. Δύο τον Κάλιτα που έχει την ευκαιρία και αυτός να εξηλειωθεί για το λάθος που έκανε στην έξοδο. Μπερικό. Με δύναμη εκτελεί 1-0 η Πάφος, ανοίγει το σκορ, πρώτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα για την γηπεδούχο ομάδα. Το σημειώνει ο Μπερικό από τα 11 βήματα, Κέβιν Μπερικό, και η Πάφος προηγείται με 1-0, δεν λαθεύει από τα 11 βήματα. Ξανά η εκτέλεση, ψύχρεμα, πήρε φόρα, τη χτύπησε με δύναμη την μπάλα, έπεσε στην αριστερή πλευρά ο Φαμπιάνο, η μπάλα πήγε στην δεξιά πλευρά του, δεξιά γωνία. Από κανονική θέση ο Μπερικό, μένει κάτω το Σημειάκι, πάσα δεν είναι καλή για τον Μέρφη που κινήθηκε πίσω, σωτήρια επαρέμβαση από τον Παναγιώτου. Πάφος Ομόνια 1-0 από το 14ο λεπτό και το πέναρτι του Βα. Τώρα είναι ο Αγκούλο που μπαίνει πλάγια στην περιοχή από τα δεξιά, εδώ δεν υπάρχει παράβαση, είναι κόρνερ. Βλέπετε, ο Λάγκ έδιωξε καθαρά την μπάλα. Με φάλτσο, το δεύτερο δοκάρι ο Φαμπιάνο θα διώξει. Το φάουλ και πάνε για ανάσεις οι ποδοσφαιριστές. Ο Κίκο, η κεφαλιά του Βενιζέλου πάνω από την εστία του Ρούτκο. Καλό κοντρόλ και πάσα αριστερά στον Κίκο. Έτοιμος για την σέντρα. Με φάλτσο, το πρώτο δοκάρι, το γυριστό Τούρις έξω. Στον Λοΐζου έρχεται ο Χαραλάμπους. Μποτεάκ. Χαραλάμπου στον Ποντιάκ, ευκαιρία για την Ομόνια, ο Ρούτκο Σωτήρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια να εσωφαρίσει με Ποντιάκ. Στο 54ο λεπτό ο Ρούτκο έπεσε και έδιωξε. Πάει κοντά το Βαλακάρι, δίνει στον Λοΐζου. Λοΐζου που μπαίνει στην περιοχή, υπάρχει πέσιμο μέσα ή έξω, φάουλ δείχνει. Όχι, έξω, εδώ φαίνεται έξω. Αν πάμε στο πιο κοντινό, Λοΐζου που πατάει και που γίνεται η παράβαση. Άντε να βγάλεις άκρη τώρα. Ήταν κοντά ο διαιτητής. Μποτεάκ. Εκτελεί και κάνει το 1-1. Θαυμάσιο γκολ από τον Έρικ Μποτεάκ.
Είναι αυτός που παίρνει την Ομόνια από το χέρι και σοφαρίζει. Έχασε την ευκαιρία προηγουμένως και με αυτό το αριστουργηματικό φάουλ κάνει το 1-1 στο 56ο λεπτό. Άψογη εκτέλεση φάουλ από τον Γάλλο και η Ομόνια σοφαρίζει. Πάμε ξανά να απολαύσουμε το εκπληκτικό γκολ του Ποτεάκ. Πολύ όμορφο γκολ από τον Ποτεάκ, πρώτος στο πρωτάθλημα για την Ομόνια, είναι και πανέμορφο. Δύο γκολ από στημένη φάση, στα ίδια δίχτυα, στην ίδια αστεία. Πολύ έτοιμα για την εκτέλεση του κόρνερ ο Κίκο. Ο Ρούτκο διώχνει και δεν θα γίνει το 2-1. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πέναρτη. Πέναρτη για την Ομόνια, την άσπρη βούλα δείχνει ο Λούκας Σωτηρίου ή όχι. Ναι. Απ' την εκτέλεση, κόρνερ του Κίκο. Διώχνει ο Ρούτκο. Έρχεται ο Λοΐζου, κάνει το σούτ. Εκεί είναι το χέρι, ναι, από τον Βαλεριάνο. Και πέναλτι για την Ομόνια, ο Ποτεάκ. Έχει την ευκαιρία να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει προβάδισμα. Και είμαστε τώρα στο 64ο. Ο Ποτεάκ εκτελεί 2-1 η Ομόνια, γυρίζει το παιχνίδι ο Γάλλος, πρωταγωνιστής για το τριφύλι. 2-1 στο 64ο λεπτό. Νικάει και αυτός τον Ρούτκο αυτή τη φορά. Για δεύτερη φορά στο παιχνίδι ο Γάλλος κάνει το 2-1 για την Ομόνια, που στο δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερη. Έχει τα δύο γκολ, έχει την ουσία. Τρία γκολ από στημένη φάση στην ίδια αιστεία. Δύο για την Ομόνια και τα δύο από τον Γάλλο, τον Ερικ Ποτεάκ. Ξανά η εκτέλεση έπεσε στη σωστή πλευρά. Ο Ρούτκο, αλλά ήταν με δύναμη εκτελεσμένο το πέναλτι από τον Ποτεάκ και η Ομόνια παίρνει προβάδισμα. Ο Χένικ Μπέρκ και ενέργεια από τον νεοφερμένο Σενεγαλέζο στην επίθεσή του. Φρεσκάδα ουσίας ουσιαστικά. Για δούμε εδώ το σούτ έξω. Πολύ δυνατό σούτ από τον Πάντσον. Βαλακάρι. Αγκούλο, Περικό, το σούτ, διώχνει ο Φαπιάνο εντυπωσιακά στο 72ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Σενέ, θα χάσει από τον Αραγιούρη. Ο Βά θα χάσει από τον Κούσουλο που ανέβηκε, άφησε στον Λοΐζου. Λοΐζου κάνει το σούτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από την ατομική ενέργεια του νεαρού, του Λοΐζου στο 77ο λεπτό. Εκτελέστηκε γρήγορα για τον Πάντσιον το σούτ, κοντράρι, μπάλα, γκολ, 2-2 στο 78ο λεπτό. Από το σούτ του Πάντσιον αλλοιώθηκε η πορεία της μπάλας και κατέληξε στα δίχτυα του Φαπιάνο. 2-2 στο 78ο λεπτό, ισοφαρίζει η Πάφος. Jason Πάντσιον. Φώναζε ο Μπέρκ για το μαρκάρισμα εδώ στο Τζονί, κοιμήθηκε, ο Πάντσιον πήρε, έκανε το σούτ, κοντράρει μπάλα και πάει στα δίχτυα του Φαπιάνο. Δεν πήγαινε η μπάλα προς την εστία, αυτό γκόλ είναι. Περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο. Να εδώ μια βαθιά μπαλιά για τον Μέρφη που επιμένει, έρχεται ο Βαλακάρι. Φέρει την μπάλα στο αριστερό που είναι το καλό του πόδι, το σούτ, η μπάλα πήγαινε μέσα, έβγαλε σε κόρνερ ο Λάγκ Σωτήρια στο 80 λεπτό του αγώνα. Αυτός και πάλι στον Βά που γλιστράει, σηκώνεται, ευκαιρία για την Πάφο το σούτ έξω. Κάπου χτυπάει μπάλα και κόρνερ, χειροκροτεί ο Τόσακ. Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα, αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου. Με τα Missions, το πρόγραμμα ανταμοιβών με αποστολές του Στοίχημαν. Στοίχημαν.
το παιχνίδι σου καλύτερο.